ο εθισμός που τον οδήγησε στα σκληρά ναρκωτικά, το τέλμα και το restart στη ζωή του. Μία από τις πιο ανατρεπτικές παρουσίες στο απόψινό The Dio Night Show ήταν ο Kenzo. Ο πρώην Ποβοσταρ που έγινε γνωστός μέσα από τις ταινίες του Δημήτρη Σύριβακη παραχώρησε μία εφόλη στη σύλλη συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μιλώντας για το πώς πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με τη βιομηχανία του πορνό και όχι μόνο. Η απουσία του πατέρα του σε συνδυασμό με το παράδειγμα που έθεσε για εκείνον κατέθεσε ότι τον οδήγησαν στις αισθησιακές ταινίες. Από όταν τους άφησε οι σχέσεις τους ψυχράνθηκαν και μέχρι και σήμερα παραμένουν στο ίδιο πλαίσιο. Και εκείνον δεν ήταν ο πατέρας που θα ήθελε στη ζωή του διότι δεν ήταν παρόν και μάλιστα εξομολογήθηκε ότι χάρη στην πολυτάραχη ζωή του έχει σήμερα 20 αδέρφια στον κόσμο. Τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν πριν από έναν χρόνο που μου ζήτησε χρήματα. Το κάνει συνέχεια, είναι από αυτούς, έπαιξε τεράστιο ρόλο η απουσία του πατέρα μου στο επάγγελμα μου μεγάλωσα με τη μαμά μου. Η πρώτη μου δουλειά ήταν το στριπτίζ, μετά πήρα προαγωγή και έκανα ζωντανό σεξ πάνω στη σκηνή. Είχα αρρώστια με το σεξ, όλα αυτά μου δημιουργήθηκαν από τα παιδικά χρόνια. Το αντιλήφθηκα στα 16 μου ότι είμαι σεξομανής, η μητέρα μου δεν ήθελε να καταλήξω σαν τον πατέρα μου, κάτι το οποίο έγινε. Απλώς, εγώ το έκανα επαγγελματικά και έγινε χειρότερο, ακόμη, μίλησε και για τον γιο του που του έχει μεγάλη αδυναμία και που η σύλληψή του έγινε μόλις στα 19 του σε ένα σοου με live sex επί σκηνής. Ήμουν 17,5 και μόλις είχα έρθει στην Αθήνα στο Λόλιτα και από την ένταση εξπερμάτισα και η παρτενέρ μου μετά μου είπε ότι έμεινε έγκυος. Δεν έχω επαφές με τον γιο μου γιατί η μητέρα του έχει παντρευτεί, εγώ μιλάω με τον θείο του κρυφά. Κάποια στιγμή, συνειδητοποιώντας ότι δεν τον γέμιζε πια το επάγγελμα αυτό αποφάσισε να σταματήσει και να κάνει μια νέα αρχή στον κόσμο του επιχειρήν. Σήμερα, είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες της Σαντορίνη και αφηγήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να καταφέρει να βρει δουλειά και να σταθεί στα πόδια του. Όταν έφυγα από το επάγγελμα κατάλαβα το λάθος που έκανα, όσο καλός και έξυπνος να είμαι είναι δύσκολο να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο που είναι καλός στο να αναπαράγεται σαν τα ζώα. Συνειδητοποιείς ότι αυτό που έκανες είναι ένα θέαμα, οι άνθρωποι θέλουν να το βλέπουν αλλά όχι να το έχουν και δίπλα τους.